Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, έχω κατηγορηθεί και για τα δύο. Έχω κατηγορηθεί από μερίδα της Νέας Δημοκρατίας ότι είμαι αριστερή. Έχω κατηγορηθεί από μερίδα της Νέας Δημοκρατίας ότι είμαι νεοφιλελεύθερη. Ουδέποτε στη ζωή μου υπήρξα νεοφιλελεύθερη. Υπήρξα φιλελεύθερη ούτε και την είμαι. Περίοδο 90-93. Και στην περίοδο. Γιατί είναι εκεί, με παραλλαγές, ήταν και η εποχή που ήταν της μόδας ο θατσερισμός. Ήταν της μόδας, ναι. Εγώ μάλιστα είχα, και γιατί κάποιος μου έγραψε ότι δεν είχα διαφωνήσει, οι άνθρωποι που ήταν μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου γνωρίζαν πολύ καλά πόσες φορές είχα διαφωνήσει με ορισμένα πράγματα, όχι με όλα, με ορισμένες πολιτικές. Από εκεί και πέρα όμως, αυτή τη στιγμή δεν κρίνεται το 90, κρίνεται το 2007 και η προοπτική του 2010 και του 2012. Έτσι, γι' αυτό μιλάμε. Ποιες είναι οι νέες ιδέες, ποιες είναι οι νέες προτάσεις. Σήμερα η κεντροδεξιά σε ολόκληρη την Ευρώπη έχει πολύ συγκεκριμένη πολιτική. Και αυτή η πολιτική λέει ότι είμαστε φιλελεύθεροι, έχοντας όμως πάντοτε ως γνώμονα το ότι το κράτος πρέπει να παίζει το ρυθμιστικό του ρόλο. Διότι δυστυχώς, εκεί που δεν τον έπαιξε, οδηγήθηκε και στην πολύ μεγάλη κρίση που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Το τιμόνι του κόμματος, αν κερδίσετε την εκλογή, θα το στρίψετε λίγο δεξιά ή λίγο αριστερά. Θα πάτε να μετατοπιστείτε, να καλύψετε το μεσαίο χώρο παραπάνω ή να φέρετε πίσω οπαδούς που έφυγαν προς τον Καρατζαφέρη στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση. Είπα από την πρώτη στιγμή ότι διπλή διεύρυνση θέλει η Νέα Δημοκρατία. Και προς τη μία και προς την άλλη κατεύθυνση. Βεβαίως, για να μην αφήσω παρερμηνίες, η μεγάλη διεύρυνση θα γίνει προς τα εκεί που χάσαμε τους πολλούς ψηφοφόρους. Και τους πολλούς ψηφοφόρους τους χάσαμε προς το Πασόκ. Έτσι, αυτοί που πήγανε δηλαδή από τη Νέα Δημοκρατία στο Πασόκ, που είναι αυτός ο ονομαζόμενος κεντρός, κατά τη γνώμη μου δε κεντροδεξιός στις αντιλήψεις του χώρος. Δεν είναι ένας χώρος ο οποίος είναι ακραίος. Είναι ένας χώρος ο οποίος έχει σεβασμό σε αρχές, σε αξίες, έχει πίστη. Δεν είναι δηλαδή ένας χώρος ο οποίος έρχεται από το πουθενά. Από εκεί και πέρα θα απευθυνθούμε σε όλους, κύριε Χατζηνικολάου. Με την αντιπολίτευσή μας, με καθαρές θέσεις. Έναν εχθρό έχουμε. Και αυτό σας υπόσχομαι ότι εκεί δεν πρόκειται να υποκύψω. Και αυτό είναι ο λαϊκισμός. Εγώ λαϊκισμό δεν έκανα ποτέ στη ζωή μου. Και δεν θα κάνω και σήμερα. Ούτε λαϊκισμό ούτε δημαγωγία. Νομίζω το χρωστάμε στους Έλληνες αυτό. Χρωστάμε να τους λέμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε αξιόπιστοι. Και νομίζω ότι αυτή είναι και η μεγάλη δύναμη και το μεγάλο κεφάλαιο αυτής της παράταξης.